η Ορθοδοξία που σήμερα έχει το ένα πόδι της στη Δύση και το άλλο στην Ανατολή, άραγε θα αναδείξει το ρόλο της. Και ο ρόλος της είναι να γίνει η οδός όπου θα συναντώνται για να συμπορεύονται η Δύση με την Ανατολή. Σε όποιο σημείο του χάρτη συμβαίνει να συνυπάρχουν αυτοί οι δύο κόσμοι. Και μας εκείνο να πω την αλήθεια που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι πώς αυτή η συνάντηση θα επιτευχθεί στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, ομαλότερα και γρηγορότερα. Λοιπόν, ως έθνος, ως κράτος και ως κοινωνία είναι αδιαμφισβήτητο ότι με αργό ή με γρήγορο ρυθμό οπωσδήποτε θα συμμετάσχουμε στον θαυμαστό καινούριο κόσμο, ο οποίος όπως φαίνεται θα είναι πολυπολικός, πολυκεντρικός, μεταδιπολικός και τελείως ψηφιακός. Η τάση που άρχισε να επικρατεί της από και η επιστροφή των εθνών κρατών είναι βέβαιο ότι θα μετασχηματίσουν τις δομές της κοινωνίας μας και θα εγκαθιδρύσουν μια καινούργια παγκοσμιοποίηση, την ψηφιακή. Η κοινωνία μας ήδη εστιάζεται σοβαρά σε φαινόμενα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ευφυείς αλγόριθμοι, η ισχύς των δικτύων, η βιοτεχνολογία και η γενετική μηχανική. Όλα αυτά προσβλέπουν στο να διευκολύνουν τον άνθρωπο. Η έννοια λοιπόν του υπερανθρωπισμού, δηλαδή της αναβαθμίσεως του ανθρώπου, έχει ήδη καταγράψει τέσσερις εφαρμογές. Τη σωματική αναβάθμιση, τη ζούμε όλοι μας, τη συναισθηματική αναβάθμιση, την ζουν πολλοί, την διανοητική αναβάθμιση, την ζουν όσοι μπορούν και στο τέλος μένει η ηθική αναβάθμιση. Άρα λοιπόν τρεις από τις τέσσερις ήδη τη ζούμε ως πραγματικότητα. Η νέα θρησκεία των δεδομένων είναι ήδη πραγματικότητα πολύ πριν το 2040 και θα είναι εφικτό μέχρι τότε το να χακάρονται οι άνθρωποι και οι αλγόριθμοι να μας μαθαίνουν πριν εμείς κατανοήσουμε τον εαυτό μας. Δικαίω λοιπόν διαρωτώνται κάποιοι η φιλοδοξία του Homo sapiens να γίνει Homo Deus άραγε σε ποιο βαθμό θα γίνει πραγματικότητα. Η ψηφιακή τεχνολογία και η υπερσυγκέντρωση δεδομένων θα υπονομεύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς, θα εντείνουν ναι, λόγω της Άμεση κορίτσι. Ε. Θα εντείνουν τις ψηφιακές ανισότητες και θα παράξουν υπερβολικό ψηφιακό πλούτο, τον οποίο βέβαια θα οικειοποιηθούν λίγοι, αφού τα πάντα θα περάσουν σε πολυεθνικές εταιρείε. Ξανά λοιπόν θα διερωτηθούν κάποιοι άλλοι, μήπως αυτό που ονομάστηκε κατασκοπευτικός καπιταλισμός ελέγχου των πολιτών δεν μοιάζει τόσο με ουτοπία, αλλά είναι πραγματικότητα. Μερικά τα ζούμε και από τώρα, στην πανδημία. Θα υπάρξουν άραγε και αν υπάρξουν θα υιοθετηθούν ηθικές αρχές και κώδικες δεοντ... δεοντολογίας, ώστε να μεταστρέψουν την τεχνητή νοημοσύνη σε θετικό καταλήτη της εξέλιξης του ανθρώπου. Η αβεβαιότητα που θα παράξουν οι ανταγωνισμοί εξουσίας η είσοδος νέων δυνάμεων που θα διεκδικήσουν την παγκόσμια ηγεμονία, Κίνα κλπ. Δεν θα καταστήσουν εύθραυστο και αβέβαιο το μέλλον της οικουμενικής διακυβέρνησης. Η Οι επαναλαμβανόμενη εδώ και έναν αιώνα προσδοκία για την παρακμή της δύση που συνεχώς διαψεύδεται, η κατάρρευση των φιλελεύθερων δημοκρατικών δυτικών αξιών την οποία ευαγγελίζονται αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα, ο επεκτατισμός, οι διεκδικήσεις των αναδιωμένων κρατών και των φονταμενταλιστών τους, αμφιβάλλει κανείς ότι είναι παράμετροι που θα φέρουν ένα σύγχρονο, πολυπολικό, σκηνικό και στην πατρίδα μας. Λοιπόν, πέρα από αυτά τα φιλολογικά ερωτήματα, το δίλημα μπροστά μας είναι αδύρυτο θα τολμήσουμε να αναδειχθούμε ιδεαλιστές και συγχρόνως πραγματιστές, οραματιστές και πρωταγωνιστές σε έναν κόσμο με τόσες ανησυχίες, σε έναν κόσμο χωρίς γραμμικές εξελίξεις και δετερμινισμούς, αλλά με τεράστιες παγκόσμιες διασυνδεσιμότητες, σε έναν κόσμο περίπλοκο, αντιφατικό, αλλά συγχρόνως προκλητικό και ελκυστικό. Ή θα περιμένουμε την εισβολή των τυχαίων, των απρόβλεπτων, των μαύρων κύκνων που θα εξορκίσουν την πραγματικότητα επειδή τη φοβόμαστε και δηλιάζουμε να ανταμετρηθούμε μαζί της. Σε αυτό το παγκόσμιο σύστημα, η μικρή χώρα μας άραγε πόσες δυνατότητες έχει να ασκήσει αυτόνομη και αυτοδύναμη πολιτική. Ελάχιστες έως μηδενικές. Γι' αυτό θα χρειαστεί να αναπτύξει πολυμερείς συνεργασίες στον κόσμο της πυκνής αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης θρησιών και πολιτισμών. Η προσπάθεια θα είναι τιτάνια. Θα αλλάξει ο πολιτικός και ο πολιτισμικός χάρτης του πλανήτη. Θα επικρατήσει όποιος αντέξει να διαχειριστεί το τότε παρόν και το μέλλον με όρους επιτυχίας. Στα δικά μας τώρα η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος τι θα κάνει. Μπορεί να βοηθήσει, όμως θα το κάνει. Οι χριστιανοί μας οπωσδήποτε θα ζουν εκείνη την πραγματικότητα στην καθημερινότητά τους. Δεν θα μπορούν να την αρνηθούν, όμως την Εκκλησία τους που θα την θέλουν θα την έχουν δίπλα τους. Όχι για να τους βγάλει από τη ζωή σε κάποιο περιθώριο, αλλά για να τους στηρίζει και να τους επισημαίνει ως οδοδείκτης. Ή θα βλέπουν την εκκλησία τους να φοβάται τα δεδομένα, να εξορκίζει τα παρόντα, να αναπολεί τα παρελθόντα, να ψυχανεμίζεται αρμαγεδόνες και να συστήνει να αγοράσουμε κονσέρβες, αλεύρι και αλάτι χοντρό. Η ζωή θα τρέχει, όμως η εκκλησία που είναι η όντως ζωή και όχι περιθώριο ζωής θα διαχειριστεί τα προβλήματα τις συνειδήσεις, τις ψυχές των παιδιών της ή θα χάσει γραφική, παλινοδούσα και ανίκανη να διαχειριστεί την τότε εποχή της. Λοιπόν, είναι λυσιτελέστερο να βοηθήσουμε το πλοίο της πατρίδος μας να πλεύσει ως γερός καρύ μέσα στην τρικυμία του 21ου αιώνα παρά να το αφήσουμε να κλειδονίζεται με κίνδυνο να βυθιστεί ή να αλλάξει ρότα και τότε να παραμείνει η σχεδία της Εκκλησίας να θαλασσοδέρνεται στους ωκεανούς της σύγχρονης πραγματικότητας. Θεωρώ ότι είναι η ευκαιρία της Εκκλησίας να αποδείξει ότι είναι και παραμένει το άλλα τη γης και ότι θα υπάρξει ακόμα και όταν παρέλθουν ο ουρανός και η γη. Η προσεχής 20 αιτία και όχι μόνο ήδη προειδοποιεί ότι μας περιμένουν ανατροπές και δοκιμασίες που θα μας οδηγήσουν σε νέες παρατεταμένες κρίσεις, οι οποίες θα δείξουν τον πυρήνα των ανθρωπίνων όντων. Ο πυρήνας των ανθρωπίνων όντων ονομάστηκε το πιο απειλούμενο είδος στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Ζήσαμε ήδη δύο κρίσεις, μια οικονομική και μια υγειονομική. Στην πρώτη είδαμε την αποδόμηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και στη δεύτερη είδαμε τους πολιτικούς να παραχωρούν την εξουσία τους στους ειδικούς, κάτι που δεν είναι σωστό να παραχωρούν. Παραχώρησαν όμως την εξουσία τους στους ειδικού επιστήμονες, όμως αλλοπρόσαλοι κι αυτοί τελικά φόβησαν και μπέρδεψαν τον κόσμο. Αν η πανδημία επιμείνει, οπότε θα φέρει η οικονομική κρίση, τότε στη χώρα μας το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Το αδιέξοδο κράτους και πολίτη, που το ζούμε και τώρα με τους εμβολιασμούς, θα ενταθεί κι άλλο. Οι παλιές συνωμοσιολογικές θεωρίες μαζί με νέες που θα παραχθούν θα μουδιάσουν τον πληθυσμό. Και αυτές οι θεωρίες ολοένα θα επιτείνονται από τα φυσικά αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής σε συνδυασμό με την καταστροφική προφητολογία η προσφυγική μεταναστευτική κρίση θα βρει ευκαιρία να απειλήσει ακόμα περισσότερο την παραδοσιακή συγκρότηση της χώρας μας και θα συνεχίσει να δημιουργεί διχασμούς και συγκρούσεις. Στον Εύρο το γνωρίσαμε πέρυσι και είδα με τα μάτια μου την εδαφική ακεραιότητα όλης της πατρίδος μας να κρέμεται σε μια κλωστή. Πριν προλάβω να πω δόξα τω Θεώ, γλιτώσαμε. Προέκυψε ξαφνικά η εξέλιξη στο Αφγανιστάν και ο τεράστιος ενδιάμεσος ρόλος της Τουρκίας. Η κάθε μια από αυτές τις κρίσεις και όλες μαζί θα καταγράφουν τα δομικά προβλήματα και τις πρωτοφανείς μίζωνε απειλές κάθε χώρας και του πλανήτη συνολικά. Οι κρίσεις μεταλλαγμένες, μεταμορφωμένες και επιθετικότερες θα ενδυθούν μορφές που σήμερα δεν γνωρίζουμε. Ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι οι εποχές των αθωοτήτων πέρασαν ανεπιστρεπτοί. Είναι αναγκαίο τα ενοχικά μας σύνδρομα και τα αισθήματα ατομικής και συλλογικής ευθύνης να μας οδηγήσουν σε συμπεριφορές αυτοσυνειδησίας και σε στοχαστικές πρακτικές. Εδώ λοιπόν αυτός είναι και ο δικός μας ρόλος της Εκκλησίας μας. Το αναγνωρίζουν όλοι οπότε μένει να τον πάρουμε στα σοβαρά και να συμβάλλουμε θετικά. Ως Εκκλησία δεν, μπορού, δεν μπορούμε να μείνουμε στις κερκίδες, βομολοχούντες, διαμαρτυρώμενοι, εξορκίζοντες και αερομαχούντες. Χρειάζεται να κατεβούμε στο στίβο, στις πλατείες και στους δρόμους, να δούμε τον εαυτό μας, το ρόλο μας και τη θέση μας, όχι με τα δικά μας μάτια στον καθρέφτη, αλλά με τα μάτια που μας βλέπουν οι άλλοι. Και αυτοί οι άλλοι δεν είναι πάντα οι εκτός. Είναι εντός της πατρίδος μας. Είναι εντός της εκκλησίας μας. Είναι άνθρωποι μας, χριστιανοί μας, βαφτισμένοι με τα χέρια μας, που κι αν ακόμα δεν κίνησαν εναντίον μας πτερνισμό, πάντως στέκουν αντίκριμας με σκεπτικισμό και απέναντί μας με απορίες. Οπότε, αντί να ψάχνουμε ποιοι είναι οι άλλοι και πώς είναι οι άλλοι, καλύτερα να εξετάσουμε σοβαρά ποιοι είμαστε εμείς. Επειδή το εμείς και οι άλλοι σε αντιδιαστολή αποδείχθηκε σε πάμπολες περιπτώσεις ότι έχει πηγή τα θρησκευτικά και πολιτιστικά ριζώματα του ανθρώπου.